εντάξει, είπε η κίνηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να γίνεται η τράπεζα αίματος. Είναι ανοιχτές οι πόρτες αυτή τη στιγμή, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να δώσει αίμα και είναι μια πολύ όμορφη κίνηση που γίνεται από την ΚΑΕ και ελπίζω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Κύριε, στο μέσο της διακοπής του πρωταθλήματος, θέλετε να μας πεις πού κυρίως δουλεύετε και πώς εστιάζετε τώρα την προσοχή σας εν ώψη της συνέχειας, η οποία περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, 3 παιχνίδια εκτός έδρας στους επόμενους 4 αγώνες. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, και σε ρυθμούς προετοιμασίας όλη τη βδομάδα. Παίξαμε και το φιλικό χθες. Τώρα από τις επόμενες μέρες περιμένουμε και τα άλλα δύο παιδιά για να είμαστε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε 100%. Ένα σχόλιο για τον Παναγιώτη και τον Γιάννη που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική ομάδα. Εντάξει, ήταν για διαφορετικούς λόγους και για τους δύο ήταν πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση. Για τον Παναγιώτη ήταν πολύ συγκινητική, ας πούμε, για πολλούς λόγους. Όπως είπε και ο ίδιος και στον Γιάννη Δευτερόλεπτο, ας πούμε, ήταν πολύ ιδιαίτερη η εμφάνισή του. Φάνηκε το πάθος του και η επιθυμία του να βρεθεί πάλι πίσω. Και για τον Γιάννη δεν υπάρχουν λόγια. Το σουτ που έβαλε στο τέλος ήταν πραγματικά φανταστικό. Ήταν μια προσωπική ενέργεια που ο ίδιος, ας πούμε, κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι στο τέλος. Ήταν μια φανταστική ενέργεια. Τη λήψη με την Γαλλία είναι όχι μόνο τον Αυτόπλο και τον Αθηναίο, και όλους τους υπόλοιπους που ήταν παρόντες σε αυτή τη διαφορετική εθνική. Βεβαίως, ναι. Τώρα είμαι σε επικοινωνία με τα περισσότερα παιδιά αυτής της εθνικής και είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η εθνική και μου αρέσει που βλέπω αυτά τα παιδιά και βγάζουν αυτό το πάθος και αυτή την ανταγωνιστικότητα και την ενέργεια και την επιθυμία, ας πούμε. Μου αρέσει πολύ η εθνική και μιλάω με όλα τα παιδιά. Είναι κίνητρο για όλους τους παίκτες η πιθανή κλίση του σε μια ενδεχόμενη νέα αναμέτρηση που δεν κλείθηκαν αυτή τη φορά. Δηλαδή το παραπάνω σκαλί για την καρδιά τους. Βέβαια. Όπως σας ξαναείπα, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εθνική και πρέπει να είναι κίνητρο για όλα τα παιδιά.